Ακριβώς. Στην σύνδεση την πρώτη που είχαμε από το σημείο πριν από λίγη ώρα, είχε ξεκινήσει η φωτιά από το βάθος που βλέπετε πίσω μου. Μέσα σε 10 λεπτά αυτό το σκηνικό άλλαξε. Με τις ρηπές του ανέμου να είναι πολύ ισχυρές, η φωτιά επεκτάθηκε, έφτασε προς τα εδώ, στη ρεματιά, ακριβώς κάτω από το δάσος των Βρυλισσίων. Έφτασε πολύ γρήγορα, πέρασε ανάμεσα τις από σπίτια. Ακούστηκαν εκρήξεις. Είχαμε στην αρχή μαρτυρίες κατοίκων ότι άκουγαν εκρήξεις όσο έκαιγε μέσα στον οικισμό της Νέας Πεντέλης. Στη συνέχεια όμως, ακούσαμε κι εμείς οι ίδιοι αυτές τις εκρήξεις από πιθανές φιάλες που μπορεί να έχουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι. Στο σημείο, αν και έχει εκδοθεί 112, παραμένουν κάποιοι οι οποίοι έχουν την ελπίδα ότι ίσως μπορέσουν να σώσουν τις κατοικίες τους σε περίπτωση που η φορά του ανέμου φέρει την πυρκαγιά προς τα εδώ. Ο καπνός δεν πάβει να βγαίνει έντονος από ό,τι καίει στο διάβα του. Στο διάβα της η φωτιά, μαύρος καπνός που σημαίνει ότι έχει αρκετή καύσιμη ύλη. Υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που μιλήσαμε τώρα μαζί τους που μας είπαν ότι έχουν παραδοθεί στις φλόγες σπίτια. Μένει να μπορέσουμε και εμείς ένα ήδη να πλησιάσουμε στο σημείο. Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού εξακολουθεί να καλύπτει όλη την Αττική. Ακριβώς. Μέσα σε λίγα λεπτά, Σμαράγδα, άλλαξε το τοπίο και ξαφνικά έχουμε ένα μέτωπο πολύ ισχυρό με φλόγες να ξεπηδούν, οι οποίες φτάνουν τα αρκετά μέτρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει και ο ήχος από τους ισχυρούς ο ήχος, που αυτό θα σου έλεγα, Άτζη, ότι είναι πολύ απρόβλεπτη η κατάσταση και πολύ δύσκολη συνθήκη για τους πυροσβέστες, καθώς δεν μπορούν να προβλέψουν τη φορά των ανέμων. Μεγάλη ένταση των ανέμων, αυτό είναι αντιληπτό και από την εικόνα που μας στέλνεις και από τον ήχο που παίρνουμε από την περιοχή. Μεγάλη ένταση των ανέμων, αλλάζει συνεχώς φορά και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ακριβώς πριν από λίγη ώρα είχε έρθει ένας πυροσβέστης και μας είπε ότι το πολύ σε 10 λεπτά θα έχει φτάσει εδώ σε αυτό το σημείο. Όμως άλλαξε φορά ο άνεμος. Τελικά κατευθύνεται, όπως μπορείτε να δείτε, προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν σπίτια ακριβώς από κάτω. Ανάμεσα στα πεύκα υπάρχουν σπίτια. Υπάρχουν αυλές σπιτιών. Μπορεί να μην μπορούμε να τις δούμε από το σημείο που είμαστε λόγω των πεύκων, αλλά αυτό είναι ακριβώς το επικίνδυνο. Το ότι ανάμεσα στα σπίτια υπάρχουν μεγάλος αριθμός πεύκων. Άνομα ουσιαστικά για αυτή τη φωτιά, δεν είναι τροφή για αυτή την πυρκαγιά. Και να πούμε ότι αρκετοί είναι και οι κάτοικοι οι οποίοι έμειναν στο σημείο με λάστιχα, προσπάθησαν να περιβρέξουν τις περιουσίες τους ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν έστω να αποτραπεί οι ηλικιές ζημιές στην κατοικία τους. Ναι. Δύσκολοι δρόμοι, ναι. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ στενοί οι δρόμοι. Δεν μπορούν να περάσουν εύκολα τα πυροσβεστικά οχήματα. Ναι, Άτζη, είναι πολύ δύσκολη οι συνθήκες που μας μεταφέρει στο ρεπορτάζ. Είναι αποπνικτική και η ατμόσφαιρα. Να σε αφήσουμε